έτσι χώρα που γίνονται όλα. Και εσύ κοιτάζεις και στάκεις προσοχή. Σε διατάζουν και σου φωνάζουν και εσύ Κυπρέ πρώτος στη γραμμή. Και τα παιδιά σου, τα χρυσοψαρά σου στέκουν και χάσκουν κι όλο απορούν. Στα ψέματά σου, στα σκανδαλά σου κλείνουν το μάτι κι αυτά χαμογελούν. Κύπρος της μάσας λοιπόν και των κυρίων των βουλευτών, των μέσων των έξω τρελών, του φάτε να φάμε και παίξε πελών. Και παίξε πελών. Είχα τα κόλπα, εγώ μου τα όπλα, να παρελάβνεις να σε κοιτούν. Κι καχαρίες με ιστορίες σε μια γωνία χαραδοκούν. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, φάτε να φάμε δε μας θωρούν. Σουβλά σουβλάκια και παϊδάκια, τα παντελόνια δεν σε φορούν. Σαμπαραράμπα ταν, σαγκαρατούμπα παμ, σαμποπαράμπα τα ταν τα κατσατούν. Σαμπαραράμπα παν, ηλαραράμπα τσαν, ετσούμπα ταν τα ρατσατούν κατάν. Λούση μου, ήταν υπέροχη έκπληξη να έρθει να με βρεις. Πραγματικά πολύ υπέροχη. Πώς επέρασες το Λονδίνο? Σχετικά καλά, πολύ κρύο. Προτιμώ την Κύπρο, ειδικά όταν την εποχή. Κύριε Διοικητά, συγγνώμη που διακόπτω δηλαδή, αλλά ένα μήνο πολύ ώρα να κρατώ το σύλλο. Είδες την τραβόλουση μου. Είδες την τραβό εδώ μέσα. Δεν με φτάνει που τους έχω όλους αυτούς, έχω και το σκύλο. Κατάλαβες? Νομίζω ότι το συγκεκριμένο σκύλο ψάχναν τον κάτι στρατιώτη, γιατί τον έρχομαι να ρωτήσαμε μήπως είδε κανένα σκύλο να κυκλοφορά. Μάλιστα. Κατάλαβες, Μαρουλά? Ψάχναν τον κάτι στρατιώτη, τα ζώα. Εκουβαλήσαν που το ζώο εδώ μέσα, τα ζώα. Λες και η μονάδα είναι ζωολογικός κήπος. Κύριε Διοικητά, είναι πολλά ωραία τούτα που λέτε, αλλά εγώ είναι να μείνω εδώ να κρατώ το σύλλον. Εποστάθηκα, κύριε Διοικητά. Να πιάσεις τηλέφωνο το σύνδεσμο προστασίας ζώων για όσο το δώσεις. Όχι, Λεωνίδα μου, είναι κρίμα. Είναι πολύ χαριτωμένο σκυλάκι να το δώσουμε στην προστασία. Να το δώσουμε το εμένα. Δώσουμε το εμένα και θα το πάρω σπίτι να το προσέχω. Υπόσχομαι. Λούση μου, σου αρέσει? Πολλά ωραία. Λοιπόν, αφού σου αρέσει, Λούση μου, για δώσε εδώ, Μαρούλα. Για δώσε εδώ αυτό το παιδάκι. Είναι δώρο από το τίγιο. Αχ, ευχαριστώ. Έλα, ρε, αγάπη μου, έλα εδώ. Αυτό το συμπαθέστατο σκυλάκι. Εφαιρέσω και εγώ ένα δώρο πάντως που το Λονδίνο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου το φέρες. Δεν μου τη δουλειά σου, ρε Μαρούλα. Άντε να δούμε με το κουτουκό να μας φέρει δύο καφέδες. Εντάξει. Μάλιστα. Και που είσαι, Μαρούλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε με την Λούση. Ναι. Δεν θέλω να με ενοχλήσει κανένας. Κανένας δεν θα ανοίξει την πόρτα. Έφυγες. Συλληπιτήρια στους τιμένους. Ήσασταν τυχεροί. Όχι και τυχεροί, παίξαμε καλύτερο παιχνίδι. Ναι. Δεν να θυλιθείτε από τη χαρά σας. Ναι, ως γεγονός πρέπει να σπαστούν οι νικητές ο ένας τον άλλον. Μπράβο μας, Δεσποινής Φανή, νικήσαμε τους. Άντε. Παναγιά μου, ήταν που δωρούν τα μάτια μου, ρε. Σειρά. Κράτα. Κάλμα, κάλμα, ένα το βρίσκω. Κατάλαβες, διότι ξέρει η δικηγόρος πολλά, κατάλαβες, κάνει τα λετούδια, κατάλαβες. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε, παρεξηγήσετε νομίζω, Πάντα που μιλά, ρε, με μιλά, ρε, κατσιά, με προσοχή. Σιλό ψαρό. Παρεξηγήσαμε, ρε. Φρέσακι! Σιλό ψαρά, out of the blue! Όχι, όχι, τα παιδιά θα πάνε πουθενά, μου κάνουν παρέα. Φαίνεται ότι δεν θυμάσαι, Ασκάμου, αλλά έχω πιο ψηλό βαθμό από σένα. Αν θυμάμαι καλά, ορίστε. Να. Τα παιδιά εκτελούν τις δικές μου διαταγές και όχι τις δικές σου, έτσι. Γι' αυτό θέλεις πήγαινε και στο καφεδάκι σου. Πήγαινε στο καλό παιδί. Πλούσε. Εντάξει, έσκα, ήρεμε. Έσκα. Πάει, ρε. Έλα,
Θα παίξουμε τάβλημα. Παίξουμε τάβλημα και με διασημασία σε κανένα. Ξεκουράζω, δεν αμπουκά. Ναι. Μόλις έφυγα σκοπιά, ναι. Ναι. Να μπορεί. Θέλεις να μου ανακοινώσεις κάτι. Και αγκάθαμε. Ναι, κάτι. Θέλεις να ξαπλώσω. Να ξαπλώσω. Ναι. Να μπορεί. Ελούτχι. Ελούτχι, σύνερθε. Να χαρίσεις σύνερθε. Πρώτα. Έπαιζε μετά. Έπαιζε μετά. Κερέλα, να πάει να την έβρεις και σπίτι να βάλει μάπα χαμέ. Όχι, να πάω στον Κούσο. Να πάω στον Κούσο να του ζητήσω άδεια να πάω να λύσουν το θέμα με την Λούκη. Πρέπει να πάω να του ζητήσω άδεια. Πρέπει να πάω σπίτι να τα κανονίσω. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήταν για να μου φέρει δώρο, Λούση, μια όρμα. Εντάξει, είπα να σου φέρω έναν άρωμα να το φορήσει να με θυμάσαι. Μα καλή μου η παρουσία σου με ανεβάζει στου 7 ουρανού. Έλα, Λεωνίδα, είσαι λίγο υπερβολικός. Ακόμα λέω να μου πεις ότι είσαι ερωτευμένος μαζί μου. Αφού είμαι. Ορίστε, το λέω. Είμαι στρατιωτικός, οφείλω να είμαι ντόπρος και ίσιος, Λούση μου. Είμαι ερωτευμένος, βεβαίως. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρεις να κολακεύεις μια γυναίκα. Όχι, Λούση μου, λέω την αλήθεια. Για όνομα του Θεού, λέω την αλήθεια. Ορίστε, βλέπω το σκυλάκι στα χέρια σου και με πιάνει, να λέω έτσι κάλλιο, να είμαι σκυλάκι στα χέρια σου. Παραδικητής εδώ. Ωχ, πολύ χαριτωμένο λέω το σκυλάκι. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβες τώρα να μου καμνούν. Γελούν και περιπέζουν με εμένα για την κρίση που όπα θα προύν. Εντάξει, εσύ παίζεσαι το ζάρι σου εσού και κάνει το διάφορο τσακό που καρφώνεσαι μόνος σου. Άντε. Έχω ρίξει να παίξω τάβλι εγώ τώρα με τούτα όλα που συμβαίνουν γύρω μου. Ναι, εγώ έχω ρίξει να παίξω τάβλι. Κάνε όπως παίζω ρε, για να είμαστε αδιάφοροι. Εντάξει. Σας πω ανέκδοτο. Μια φορά και ο Πελίζος κάθονταν κάτω στην πλανιά Ελευθερίας. Ο ένας ξέρος ήρωτη που πάνω από πάλι χώρι το χορκό του και ο άλλος ξέρος ήρωτη κάτω από πάλι χώρι. Τώρα σπάτε να μην τα πολυλογούμε, ασχολούν το μεγάλο το ρολόι μια στην πλανιά. Έγραφε 12 η ώρα. Μεσημέρι δηλαδή ο ένας. Όχι, είναι μεσάνυχτα, λέει ο άλλος. Τι είναι τώρα, περνούσε μου για με τυχαίο ψυχιάτρος ο Κουνής, να τον ρωτήσω. Εμάς τρέχουν του. Είναι μεσημέρι, είναι μεσάνυχτα. Εγώ με γυαλί τους. Εν κράτο ρολόι, είναι σπάτε. Μπράβο, Αντρέου. Πολύ καλό τον Νίκο. Μπράβο. Ναι, ρε, Αντρέου. Μπράβο, μπράβο. Όχι σαν κάτι άλλους που ξέρουν να λαλούν μόνο σαχλά ανέκδοτα. Του το λέει για μένα που το είπες πως είναι η Εφή. Όποιος έχει μούγια μου γιάζεται, κύριε Πάμπο. Ένα ντρέπεστε. Ένα ντρέπεστε, λέω κι εγώ. Αξιωματική της εψιλοφίνα κάθεστε για μέσα να επιτρέπετε σε φαντάρους να κατηγορούν έναν γιατρό όπως είναι ο κύριος Κουλής. Με τρεις αστέρες, τρεις. Τώρα τι θέλετε για να κατονέστε μες στα πόθηκια μας. Το ψαρονέσιο, επαρτή, κάτσε προσοχή. Πριν να δει, κλείσω, κάτσε εδώ, κάτσε προσοχή. Πριν να με πιάω τα εγκρίνη μου, εντάξει. Ναι, μπον κοπέλια και κοπέλες. Να μου γίνετε δάμε. Ναι, μπονί, ήπιετε δάμε λίτο νερό. Γιατί θα ρω ότι η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Πέτε μου, είδατε τον κουτουκό. Όχι! Και οκ, κατάλαβα. Φεύγω. Μα Λεωνίδα μου, η αξιωματική πού είναι, δεν είδα κανένα αυτός που την Μαρούλα. Εδώ είναι, απλώς έχουν ερωτικά προβλήματα και... Τι έγινε. Εντάξει, ερωτικά προβλήματα. Ο Ασκάς ήρθε από την Αθήνα, επέζησε κατάθλιψη.
του πάμε που είπε του η έφηλη δεν ενδιαφέρεται, κατάλαβε, σαν να μην του βάλει άσχερο που λέμε, ερώτας χωρίς ανταπόκριση. Ναι, Μαρούλα, πέρασε, παρακαλώ. Έλα. Συγγνώμη, κύριε Κούσμα, πήρατε με για την Μαρούλα. Πήρασε τώρα, έχω ψήσει το μουστάκι, το στομόχυρο σας μοιάζει λίγο. Λούση μου, βρήκατε το σκύλο. Ναι, ήταν εδώ στο γραφείο του Λεωνίδα και μου τον έκανε δώρο. Μάλιστα. Ο κύριος Κούζος είναι ευγενικός, είναι τζέντλεμαν και πολύ γενναιόδωρος με τις ωραίες γυναίκες. Κύριε Λαέα, στα κομπλιμέντα και πες μου τι θέλεις, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω, σας μίλησε η Δεσποινής Λούση. Αχ, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Κύριε Λαέα, πες μου, τι. Κοιτάξτε να δείτε, συνέβη έναν περιστατικό στο σπίτι, οικογενειακό θέμα και πρέπει να πάω να το φροντίσω στο σπίτι. Τι έγινε, κύριε Λαέα. Η γυναίκα μου, η Λούκη, ναι, αποφάσισε να κατεβεί εκείνη η υποψήφια βουλευτήνα. Ω, μάνα μου, το μικρό ημερέ πιάνε όλη την οικογένεια. Πείσμαν, γυναικείο πείσμαν, κύριε Κουζού, γυναικείο πείσμαν. Αλλά εμένα θα μου δημιουργήσει προβλήματα στην υποψηφιότητά μου, διότι θα μοιραστούν οι ψήφοι και υπάρχει πιθανότητα να μην εκλεγώ. Νομίζω πως ο συλλογισμός του είναι σωστός και θα έπρεπε όντως να πάει σπίτι να συζητήσει με τη σύζυγό του. Ναι, παρακαλώ. Άμα το λες εσύ, Λούση. Για το χαρτί είναι τη Λούση, δηλαδή. Ναι. Να πάρεις. Διανυκτέρευση, κύριε Ρε. Μα, μόνο μία διανυκτέρευση. Αφού μου, να σπάσω τώρα έναν που βρεν του γέρο. Ποιος είναι ο γέρο, τώρα, και να λύσεις. Ο Κούζο, ναι, τι του είπε η Λούση και ερωτεύτηκε εντός. Γιατί είναι η Λούση που του βρε, ρε. Ενώ ο Κούζος που μπελάμενος πάνω της. Καλά. Για να έρχεται εδώ μέσα η Λούση, άρα αρέσκει της, ναι. Ακόμα καταλάβεις, ρε φίλε. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή αλλάξασαι. Και ο Κούζος τι έχει, ρε φίλε. Έτσι έχει καιρό. Δεν είναι 500 χρόνο ο Κούζος. Είναι γεροδεμένος. Εντάξει, πιάνει ένα μισθό που είναι εθνική φρουρά. Και ο καιρός τώρα άλλαξε. Όχι ο καιρός ο εξωτερικός. Ο καιρός, τα πράγματα. Τώρα αυτή τη στιγμή οι μικρές κοπέλες ερωτεύονται τους μεγάλους άντρες. Και οι μεγάλοι άντρες ερωτεύονται τις μικρές κοπέλες. Και μεγάλη σε ηλικία, πρόσεξε. Γιατί δεν μπορεί να γυρνάω στραπά. Πείτε κάμε δυο καφέδες και πάρ' το σπαστό διοικητή σου. Ναι. Και το σύλλο θυμάστε τον. Ναι, το σύλλο τότε μου. Ευρέθηκε. Αλλαξιάς τον. Δηλαδή... Όχι, όχι, κυρία Μαστραπά. Για το όνομα του Θεού, κυρία Μαστραπά. Ήταν αν και ο Βίζα εις τα ίσο, έτσι στη ψύχρα, ότι ο σύλλος εγώ έρθωσε νούρο να ψώβησε. Ποιος σας είπε, ρε. Είπα εγώ τώρα ότι ψώβησε ο σύλλος. Ο σύλλος είναι μια χαρά μες στο διοικητήριο, μες στο γραφείο του διοικητή. Αλλά ο διοικητής έκαμε το δώρο στη Λούση. Τα πράγμα. Εντάξει, ρε. Αφού μου κράταμε για να κάνω φόν. Ρε, φίλε. Κράταμε. Εγώ του γε. Φίλε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε. Ξηκώ, ένα λεπτό. Ρε, φίλε, τώρα είναι καλύτερα, ρε, φίλε. Όταν ο σύλλος θα είναι στη Λούση, θα περνά καλύτερα ο Τότης. Ο Τότης. Ναι, ναι, κύριε Μαστραφά, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς, εντάξει, θα πηγαίνουμε και θα βλέπουμε και το σκυλάκι στο σπίτι της. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό είναι για το σύλλο μου να πιένετε σπίτι τη Λούση. Ναι. Όχι, για να θεωρείτε τη Λούση, νομίζω. Άντε να δούμε, σοβαρευτείτε. Λοιπόν, κουτούτζε. Πήρνε κάμε δύο καφέδε παρτών, πα στο διοικητή σου. Και πω έρετα και ο σύλλο. Α πω. Και έτσι κανένα χαρτομαντήλων που σαν πάει. Έχω τσουλιά εδώ, αντίθετα, φίλε. Είμαστε ασθενικοί, βαρέ, δεν μα παρεξηγήσει κανένα τώρα που να δει. Πιένε χαρτομάντήλα να σου περάσει. Φύσα την, πάτη. Θα είναι δυνατός! Θα είναι όχτος! Άντρας! Λοιπόν, εγώ εισηγούμε να πάμε μια βόλτα στο στρατόπεδο, ναι. Γιατί η ατμόσφαιρα εδώ στο καψίμι δεν μ' αρέσει καθόλου. Εσύ δίκιο, Νιφανή. Κάποια άτομα είναι πολύ ενοχλητικά. Κουρίας, καρέ. Είμαστε ενοχλητικοί. Όσοι χτες ήμασταν η καλύτερη παρέα. Σήμερα γινήκαμε ενοχλητικοί. Και βέβαια, επειδή η πίατρος του στρατοπέδου τούτου και η επιλογία του στρατοπέδου τούτου αρέσκει τους να κάνουν παρέα με μωρά, τσίτρινς. Κυρία Σκάου και μωρά, είμαστε κοντά μου ενήλικες. Και ξάλλουμε την έφηνα και έχουμε και πολλά μεγάλη διαφορά ενηλικίας. Και εμένα έτσι αλλιώς αρέσκουν οι πιο μεγάλες γυναίκες που είναι, γιατί έχουν πιο πολλή εμπειρία στις σχέσεις. Μωρά, έφτασαν και στις σχέσεις και στις εμπειρίες. Πρόσεχε, μωρά, ένα το μουστονιάς. Έλα. Παρεκτρέπεσαι! Να φύγουμε, γιατί εκνευρίζουν τα φάντα στενοσαγίνονται σήμερα. Εν τω! 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 Εν
Κάτσε! Κάτσε! Ήμαγαν! Διαδάχτε, κύριε Φίνα! Διαδάχτε, κύριε Φίνα! Διαδάχτε! Έχεις άδεια, έχεις άδεια. Έχεις άδεια. Κάνω σε στράτηγο. Εντάξει. Σέβερε με ένα μαύρο μάτσον, σέβερε με μητσί. Α, συγγνώμη κύριε Λαέ, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή, σοβαρολογείτε, δεν θέλω να αφήσετε γραφείο. Βεβαίως σοβαρολογώ, κύριε Λαέ. Και μην νομίζω ότι έχαψα το παραμύθι για την πύλη. Ότι δεν υπήρχαν πράκτορες πόξω από την πύλη και φώναξε τα συνεδρία και τα κανάλια για να του δώσει συνέντευξη. Μην νομίζω ότι το έχαψα το παραμύθι. Αυτά που λέτε, κύριε διοικητά, εγώ δεν τα έχομαι. Αυτά όλα είναι αποκύημα τη δική σα φαντασία. Έχετε αφήσει την φαντασία σα και οργιάζει. Δεσποινείς, Φανή, που να βγούμε έξω εδώ να κανονίσουμε να πάμε σε κάνα παράκι να διασκεδάζουμε, να πιούν κάμπο εδώ. Κοίτα, στο παράκι θα πας με τη φίλη σου. Πώς την είπαμε? Τη Ραφαέλα. Όχι, όχι, εγώ προτιμώ να είμαι μαζί σου, Δεσποινείς, Φανή. Εμένα με ξεχάσεις, είμαι αξιωματικός. Μα αφού μέσα στο καψιμί... Τρέντρε μου, δεν καταλάβεις ότι τόση ώρα κάναμε πλάκα για να ζηλέψω ασκάς. Μα δηλαδή χρησιμοποιήσετε με. Ανδρέα μου τώρα, είσαι σοβαρός. Θα μπορούσα εγώ μία γιατρός να έχω πάρει εδώ σε ένα φαντάρο που υπηρετεί στη μονάδα μου. Όχι, κυρία Φανή, τον που κάνετε πλήγωσε με πολλά. Το κάνουμε όνειρα για μας τους. Σε έχω ερωτευτεί, εις ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Δεν το πιστεύω το που μου συμβαίνει. Να πώς σου συμβαίνει, Μαρτί. Δεν το ήξερα ότι τόσο γερού ήσουν μπελαμένοι πάνω μου. Έτσι κατάλαβες. Ναι, έτσι κατάλαβα και... Έτσι φάνηκε που τα υπονοούμενα που έριχνες μέσα στο καψίμι, δεν το είπες ξεκάθαρα, αλλά φως φανάρινο ότι... Και σε κατάλαβες το πράγμα. Ναι, και να σου πω και την αλήθεια. Πέ μου, είμαι πολλά περίεργη να την ακούσω, ρε Μάρτη. Σε μένα να αρέσκεις μου πολλά. Είσαι πολύ γερό που ξέρεις και... Ένα λεπτό και παίρνεις φόρα, νομίζω. Παίρνεις πολύ φόρα και ξηχάνεις ότι είμαι αξιωματικός σου. Ελπίζω να μην πήρες τα σοβαρά την πλάκα που κάμα στο καψίμι. Πλάκα. Βέβαια ήταν πλάκα να μου που νόμισες. Έκαμε το για να ζηλέψει ο Πάμπος. Α, έκαμε στο για να ζηλέψει ο Πάμπος. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκες την καρδιά μου για την αγάπη που σου έχω. Άτε ρε Μαρτία, δε μεν τραγικοποιείς τα πράγματα τώρα. Είμαι αξιωματικός σου και μεν το ξεχάνεις τον το πράγμα. Φαντάστηκες τώρα εγώ να έχω σχέσεις με ένα στρατιώτη στη μονάδα μου. Μα εγώ θέλω σε. Κι εγώ θέλω τον Μπρατ Πιτ, αλλά έφαμε μου τον η Αντζελίνα. Εσένα όμως δεν θα σε φάει κανένας που μένα. Γιατί είσαι το είδωλο μου! Εγώ λατρεύω σε! Κύριε Λαέ, να μου θέλετε. Αφήσ' με δε στο σύνομι, Μάστρο Πάτσι. Είμαι έτοιμος να κραγώ, δηλαδή. Είμαι έξω φρένο, α. Πρέπει να πάω στο σπίτι μου. Προέκυψε κάτι σοβαρό εκεί πέρα και πρέπει να πάω. Ωραία, να το πείτε, το δικαιτή σας. Είπα του το και έδωσε μου διανυκτέρωση. Πολλά καλά, τι άλλο θέλετε. Ναι, αλλά όπως λέει η παροιμία, όποιος ζητά πολλά, χάνει και τα βγάζει τα καλάθια. Δεν κατάλαβα. Κοίταξε να δεις, πήγε και έδωσε μου μια διανυκτέρωση, εντάξει. Εγώ όμως διαμαρτύρθηκα, ζήτησα πιο τρεις ημέρες. Ενευρίασε, αφαίρεσε μου και την διανυκτέρωση και άφησε με χάσκοντα. Μάλιστα, κατάλαβα. Εσείς δεν ξέρετε την παροιμία που λέει, ήθελες τα και έπαθες τα. Ναι, ήθελα τα και έπαθα. Εγώ του είπα, πήγαινε για μου με το χαρτί υγεία. Η τουαλέτα είναι μέσα στην αυλή του στρατοπέδιου. Κύριε Λαέ, μόνο το χαρτί το είδε. Δηλαδή να πάω κάτω στι τουαλέτε να πιω καφέ. Είδε τον νερό μου αντιμιλά, οχτώ. Είδε τον. Αρωτώ τον μια, κάνω του μια ερώτηση και μου αντιμιλά, οχτώ. Κουτσ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 ουτ
Εμείς δεν έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα. Θέλουμε να πάμε σπίτι μας και ο κύριος Κουτουκός ασχολείται με το σύλλο του. Να πετάνω εδώ μέσα, δηλαδή να πετάνω. Θα πετάνω κυριολεκτικά. Ναι, ποιος είναι? Έλα Κουτουκί, έλα μέσα. Ήρθαν και τα καφεδάκια μας μέσα. Έλα Κουτουκί, βάλ' τους εδώ σε παρακαλώ. Εδώ. Το χαρτί είναι υγείας για το κρατάς. Τώρα μπορεί να κλαίω, να σφουγγίζω δάκρυα. Να δω το μωρό μου. Όχι, Λεωνίδα, καλύτερα με να βιάζω. Αφού στενοχωρήθηκε πολλά ο Κουτουκό. Ναι, δεν με πάρετε πλή. Βρε, άι, στα μελοδραματικά, ρε, το σκυλί θα φύγει από εδώ, ρε. Τι σου είπα, ρε. Είσαι τυχερός που δεν έφασες φυλακή, ρε. Καλή μου να μου πάρε ο σύλλο μου, να μου βάλετε φυλακή. Βρε, γιατί δεν άκουσες τη διαταγή μου, ρε. Δεν σου είπα να τον παραδώσει στο σύνδεσμο προστασία ζών. Σου είπα ρε ζών ή δεν σου είπα. Εντάξει, Λεωνίδα, μου μένεις τόσο επιθετικός, αφού βλέπεις κλαίει. Κουτσουγέ μου, ναι. Θα τον πάρω σπίτι μου, θα τον φροντίζω μια χαρά. Και εσύ όποτε θέλεις μπορείς να έρχεσαι να τον βλέπεις. Του τον λέω, πείτε μου, κύριο Δίκη, την αμμουδιά παραπάνω εξόδου. Ναι, κατάλαβα, παραπάνω εξόδου. Τα χτύπα κάτω από τη μέση του Κουτσουγέ. Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Έλα, Λούση μου, να πάρεις το σκυλάκι. Και ξύα στο σκυλάκι, Κουτσουγέ, θα βγει από το στρατόπεδο. Μετά από τον τότι μου. Πώς? Τότις? Ναι. Ρε να ντρέπεστε. Φκάλε το χαϊδευτικό του ασκάρε. Ο Ασκάς ξέρει το. Όχι. Κατάλαβα. Όταν το μάθει, έσαι τραβάτε καυσόνι. Ρε, έχω να κάνω με πελούς τα μέσα. Ρε. Με πελούς, ρε, φκάλα μου το σιλίν τότι, ρε. Να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε τα μέσα, ρε. Να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε. Α, Θόρε. Θόρε, αναισθησία, Θόρε. Εγώ χάνομαι και ο γιος μου σημάται. Παπά. Εγώ ένα που θέλεις τελειώνε. Τι θέλεις τώρα? Δεν μου έδωσε να δει ο Κούζος να φύγει. Γιατί δεν να κάνω ρεβάγα τώρα. Άφησε με να κοιμηθεί, έχω σκοπιά μου, ψερεύα, αγαπώ τι θέλω. Θα κοιμηθείς, θα σηκωθείς να πιάσεις τηλέφωνο τη μάνα σου, να έρθει δαμέ και θέλω, να έρθει δαμέ αμέσως δαμέ. Εμείς εγώ αυτή πιάσεις τηλέφωνο σου. Είπα, εγώ φτιώνω σου καθόλου, αν την πιάσω εγώ να έρθει, και αυτό δεν είναι το θέμα. Πρέπει να την πιάσεις εσύ, διότι πρέπει να σκηνοθετήσουμε το λόγο. Παπά, σκηνοθέτας, θα πιάσεις βραβείο σκηνοθεσίας. Κανεί ρε παπά, πόσες σκηνοθεσίες. Ακού να σου πω. Προς πληροφορία σου, εγώ σπούδασα σκηνοθεσία μέσω του ίντερνετ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι. Πρέπει να την πείσουμε να αποτραβηχτεί. Διότι, εάν βάλεις εσύ υποψηφιότητα, οι ψήφοι θα σκορπιστούν και μειώνονται εμένα οι πιθανότητες μου να εκλεγώ βουλευτής. Βαρύθηκα. Πες μου να μου θέλεις. Πες μου τι θέλεις να κάνω, να τσοκλητώνω. Λοιπόν, άκου να δεις. Πρέπει να σκηνοθετήσουμε το όλο θέμα. Με τέτοιον τρόπο, να την πείσουμε ότι πρέπει να αποτραβηχτεί, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σκηνοθεσία. Άκου να σου, θα σου εξηγήσω αμέσως τι θα κάνω. Ε, Κρόγε! Για μότσα ζιωανία! Ρε, μα είσαι μετρισμένο, ρε. Πουλούς ζιωανία μέσα στο στρατόπεδο, ρε. Το δεν που παίρνω από την έβρα. Αυτή που πίνουμε, κυρία Σκά, ήβραμε τη μέσα στο αυτογένο, είχα μια μότσα ρε, μέσα στο αυτογένο. Ε, πήγαινε μέσα στο αυτογένο, φέρτε να... Γιατί τώρα είσαι ξεμέθιστο να πούμε, ναι, ναι. Δεν είναι γεια σου, ρε φίλε. Τι θέλα, Λου. Τώρα βάλεις μου δύσκολα, ρε κουμπά. Άντε, άσπρον πάντων. Να πεθάνουν οι γυναίκες. Να πεθάνουνε. Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε. Και να πάψουνε καψόνια να μας κάνουνε. Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε. Είμαστε τα παιδιά της Κύπρου τα καλά. Κυπρέες σε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Κυπρέες σε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Δείτε μας την κορνιά, τρομέλα ρουγκαλά. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φταλιά. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φταλιά. Κύπρος πατρίδα μας και εγώψε ήρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Πού τα παίρνεις ρε τα ρίφια?